κάνουνε συνένεση να φτάσουμε στο πατώ. Οργάνωση παντού, να δουν τα πάνω κάτω. Το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νομού Θεσσαλονίκης προσχωρήσαμε σήμερα στη συγκεκριμένη συγκέντρωση παράσταση διαμαρτυρίας και καταγγέλνουμε ότι η γενίκευση τηλεργασίας με αφορμή την πανδημία έχει μετατρέψει τη ζωή των εργαζομένων σε ζωή λάστιχο. Η συγκεκριμένη ευέλικτη σχέση εργασίας που επεκτάθηκε με συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου από το Υπουργείο Εργασίας ως πάγια επιδίωξη των εργοδοτών μετατρέπει τους εργαζόμενους σε διαθέσιμους να παρέχουν την εργασία τους 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Αποτέλεσμα είναι πάντα σε όφελος της εργοδοσίας να διευθετείται ο χρόνος δουλειάς, να διαχωρίζεται σε ενεργό μη ενεργό χρόνος εργασίας, να συγχαίεται ο προσωπικός χρόνος με αυτόν της εργασίας και ταυτόχρονα να είναι χιλιάδες οι απλήρωτες ώρες εργασίας. Παρά το γεγονός ότι αρκετοί εργαζόμενοι έχουν ζητήσει και έχουν επιστρέψει στους χώρους δουλειάς, τα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι σχεδόν μηδαμινά. Ταυτόχρονα πλήρη έλλειψη παρεμβάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την επιβολή τους. Μαζί με την εφαρμογή της τηλεεργασίας, οι επιχειρήσεις του κλάδου φέρνουν νέα απαράδεκτα μέτρα με τα οποία θέλουν να παρακολουθούν ανά πάσα στιγμή τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα στην teleperformance που έφεραν τροποποιητικές συμβάσεις με τις οποίες απαιτείται να γίνεται χρήση κάμερας και για την παρακολούθηση των εργαζομένων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, ακόμα και επισκέψεις εκπροσώπων της εργοδοσίας στα σπίτια εργαζομένων. Στον όμιλο ΟΤΕ, όπου η εταιρεία χωρίς καν να ζητήσει τη συγκατάθεση του εργαζόμενου επικαλούμενοι προσχηματικούς λόγους, ενεργοποίησε τα συστήματα γεωπροσδιορισμού GPS και μάλιστα έκανε γνωστό ότι οι μισοί εργαζόμενοι θα παρακολουθούν τους άλλους μισούς και ότι τα δεδομένα θα αποθηκεύονται για 24 ώρες. Πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, χρησιμοποιώντας τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που πέρασε το Υπουργείο κατά το χρονικό διάστημα της πανδημίας, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να χρησιμοποιούν προσχηματικά το μέτρο της εκπεριτροπής εργασίας προκειμένου να μειώσουν τους μισθούς των εργαζομένων του κλάδου. Και παρά την υποτιθέμενη απαγόρευση των απολύσεων σε δεκάδες επιχειρήσεις, έχουν γίνει εκατοντάδες τέτοιες με κάθε τρόπο. Εκβιαστικές εθελούσιες, λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, απευθείας καταγγελία σύμβασης. Ενδεικτικά αναφέρουμε επιχειρήσεις που μας έχει καταγγελθεί ότι έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες μεθόδους ο Όμιλος ΟΤΕ, η Workable, η BIT, η Vodafone, η MLS, η Prodyna και η LG τελευταία.